Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Αλέκος μαζί με την Άννα πηγαίνουν στην κλινική όπου βρίσκεται η μητέρα του Ιάσονα, η οποία τους αποκαλύπτει ότι ο μεγάλος τυφλός έχει πεθάνει και ζει μόνο ο αδελφός του, ο οποίος είναι επικίνδυνος. Ο Αλέκος καταλαβαίνει ότι ο υποτιθέμενος γιος του σκότωσε τον πραγματικό και πήρε την ταυτότητά του. Χωρίς να χάσουν χρόνο, πηγαίνουν στην Αγγελική και τη ζητούν να ανοίξει ξανά την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου, αφού είναι σίγουροι πως εκείνος κρύβεται πίσω από αυτή. Στο μεταξύ, ο Καρέλης παίρνει κατάθεση από τον Ιάσονα, χωρίς όμως να καταφέρει να τον στριμώξει. Παρ' όλα αυτά, εκείνος έχει αρχίσει να ανησυχεί. Σύντομα δε, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. Ο αδερφός του Άλκη του στέλνει μήνυμα, τα βίντεο που έχει στα χέρια του, με τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτός έστησε την πλεκτάνη στο Δημήτρη και τον εκβιάζει πως αν δεν κρατήσει το λόγο του να τον βοηθήσει, δηλαδή να κάνει κακό στη Λίνα, προκειμένου να πάρει εκδίκηση, θα τα παραδώσει στην αστυνομία. Ο χρόνος πια μετρά αντίστροφα για τον Ιάσονα. Τα αποτελέσματα από το εργαστήριο φτάνουν στα χέρια του Ανδρέα. Τα αποτυπώματα πάνω στο αρχαίο κοιμήλιο που βρέθηκαν στο σπίτι του Δημήτρη ανήκουν στον αδερφό του Άκη. Τα νέα μαθαίνουν ο Θοδωρής και τα κορίτσια. Τους πιάνει πανικός αφού καταλαβαίνουν ότι ο στόχος τους είναι η Λίνα. «Εγώ θα σας έμπλεξω σε αυτήν την υπόθεση, εγώ θα σας ξεμπλέξω», θα τους πει ο Θοδωρής και θα βάλει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προκειμένου να ανακαλύψουν που βρίσκεται. Η Λίνα γίνεται το δόλωμα και σύντομα ο αδερφός του Άκη βρίσκεται στα χέρια τους. Παράλληλα, η Δανάη βρίσκει στο κινητό του τα βίντεο που καίνε τον Ιάσονα και αποδεικνύουν την αθότητα του Δημήτρη.